Νίκο, καλησπέρα. Μετά τη Γένα, έπεσε ακόμα και να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, μια και όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα με την κηδεία της 27χρονης στο Βαρθολομιό της Θηλίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται βέβαια μετά από την ολοκλήρωση της ανδροδικαστικής εκτέτασης, η οποία ολοκληρώθηκε στη μία περίπου το μεσημέρι. Υπάρχουν ευρήματα από την ανδροδικαστική εξέταση, την οποία διεξήγησε η κυρία Αγγελική Τσιόλα και την οποία παρακολούθησε και ο τεχνικός σύμβουλος που είχε ορίσει η οικογένεια, ο κύριος Σωκράτης Τσαντήρης. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι υπήρχε εισρώφηση γαστρικού υγρού στους πνεύμονες. Αυτή, σύμφωνα με την κυρία Τσιόλα, είναι και η αιτία θανάτου. Αυτό το οποίο αναμένεται τώρα είναι να ολοκληρωθούν σε περίπου 2 με 3 μήνες και οι ιστορικές εξετάσεις, προκειμένου να έχουμε το τελικό και ολοκληρωμένο πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για το τι οδήγησε στο θάνατο την 27χρονη τώρα. Μα κάνουμε καμία κρίση εμείς. Είμαστε γιατροί. Αν αυτό συμβαίνει συχνά ή όχι, αν είναι ποσοστιαία πιθανό να αφαιρείς τη ζωή μιας γυναίκας που είναι στο ντοκετό, πάντως είναι δραματικό, δεν το συζητάμε. Και να υπάρχει ένα παιδί πίσω, βέβαια. Και ένας νέος πατέρας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, να είσαι καλά.